Ενώ βλέπουμε ταυτόχρονα τον Ακάρ να έρχεται, Μαρία Ζαχαράκη, και να λέει να βάλουμε, λέει, σε πάγο της κάποια προβλήματα που έχουμε. Αυτό... Πρώτη φορά αυτό. Και έχουμε και τον Τσαβούσογλου το βράδυ όμως να κάνει tweet που να λέει καταπατάτε τα δικαιώματα της μειονότητας Τράκη. Ναι, δηλαδή... καταρχάς ο Ακάρ έρχεται και λέει, εντάξει, πέρα από τα γνωστά διαλόγους και τα λοιπά, λέει, είπε κάτι καινούριο. Καινούριο. Πρώτη φορά το ακούμε από την Άγκυρα, ότι κάποια προβλήματα, εφόσον δεν μπορούμε να τα βρούμε, εφόσον δεν μπορεί να υποχωρήσει κανένας μας, κάποια προβλήματα λοιπόν ας τα βάλουμε στη συντήρηση, λέει, ας τα βάλουμε στο ψυγείο ουσιαστικά. Αυτό κάναμε, μέχρι 50 να δούμε χρόνια πώς τώρα. Θα πάει. Αυτό δεν κάναμε. Αυτό ακριβώς. Το ίδιο προτείνει και τώρα, γιατί βλέπει. Δεν το λέγανε, ότι βέβαια. Αυτά τα πράγματα αυτό. Σε ένα. Ναι, οι Τούρκοι λέγανε πάντα όχι, πρέπει να κάτσουμε να μιλήσουμε, πρέπει να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι κτλ. Ο Ακάρ λέει έχουμε 20 προβλήματα, λέει, τόσα τα μέτρησε, ας πούμε, χθες. 2-3 κιλά πάνω κάτω, λέει, λέει αυτός, ναι. Ας κάτσουμε να λύσουμε ή να συζητήσουμε τουλάχιστον 3-5, να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, λέει, και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε για τα υπόλοιπα, τα οποία θα μένουν αιώνες. Είχαμε απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επίσης, να πούμε... Εχθές το βράδυ, σχετικά με τα αυτά που είπε ο Τσαβούσογλου, που λέει καταπατά τα δικαιώματα στη Θράκη και τα λοιπά, έχει ένα κατάλογο, έχει βγάλει στο Twitter, όπου υπάρχει απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, κύριε Πολίτη, όπου λέει ότι εσείς έχουν μείνει 3.000 ψυχές στην Τουρκία, ενώ ακμάζει η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Δεν είναι μόνο αυτό. 3.000 είναι υπερβολή. Yeah. Έτσι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών. 3.000 λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, το λέει. Αυτό σε επίσημη ανακοίνωσή του χθες το βράδυ. Δεν είναι μόνο αυτό που είχαν σαβρούς. Να μην ξεχνάμε ότι και προχθές είχε την επίσκεψη του Ρουμάνου Υπουργού Εξωτερικών και έκανε μια κοινή δήλωση. Δηλαδή, δύο χώρες του ΝΑΤΟ και έκανε κοινή δήλωση. Ενώ επέμενε ο Ρουμάνος Υπουργός ότι να μην είναι τόσο επιθετικές οι δηλώσεις εναντίον της Ελλάδος και επανήλθε πάλι στο θέμα της αποστρατηγικοποίησης των νησιών. Θα το είδατε που έχει γίνει. Που λέει, δεν θα ξεμπλέξουμε από αυτό ποτέ. Μετά θα το έχουμε τέσσερις γενιές μπροστά αυτό. Κάνε μια κοινή άσκηση. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αν μας βρούνε μπόσικους, χωρίς κυβέρνηση, χωρίς ένοπλες δυνάμεις, να πλακωνόμαστε μεταξύ μας, αν μας βρούνε μπόσικους, θα την κάνε την κύριση. Εδώ, παιδάκι μου, βγαίνει στην τηλεόραση απέναντι. Αυτό. Ναι, ναι, ελάτε, κύριε Τσουβούλη. Το 96 με τα ίμια, εκτιμώ ότι πληρώσαμε την πολιτική αναστάτωση που είχε προηγηθεί από την ασθένεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Να θυμηθούμε ότι η κυβέρνηση τη Σιμίτη, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε κάνει ούτε προγραμματικέ δηλώσει στην Βουλή. Δεν είχε κάνει. Θα πρέπει να λειτουργήσει ούτε φυσικά το η δημοκρατία. Δεν ήξερε τίποτα. Ναι. Θα πρέπει να λειτουργήσει φυσικά η δημοκρατία στη χώρα μας, ναι. Αλλά οι πολιτικοί αρχηγοί, ό,τι πρέπει να κάνουν ή θέλουν να κάνουν, να το κάνουν γρήγορα. Δεν θα αντέξουμε πολιτικό κενό αυτή τη στιγμή μεγάλο. Όταν απέναντι τους έχεις και βγαίνει, παραδείγματος χάρη, ένα βίντεο που μας έστειλε χθες η Μαρία Ζαχαράκη, ένας συγγραφέας ερευνητής και λέει 85% θα έχουμε πόλεμο στην Τουρκία. Αυτό το προετοιμάζει την κοινή γνώμη. Ναι, το έχουμε να το ακούσουμε αυτό, παιδιά. Να πάμε να τον ακούσουμε το συγκεκριμένο. Τι λέει, ο οποίος λέει στους πρώτους, λέει, 6 μήνες θα έχουμε πόλεμο. Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να μην έχουμε πόλεμο. Το θέμα μας είναι το εξής, Ναύρα, και πρέπει να έχω άδικο. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ένα πόλεμο του Τουρκία, να τους κερδίσουμε κατά κράτος. Εμείς θέλουμε να έχουμε αρκετό στράτευμα και αρκετό πλεισμό και αρκετά όπλα για να μην γίνει ή αν είναι να υπερασπίσουμε αυτό το νησί ή αυτό το πράγμα. Έτσι δεν πάει. Για να αποτρέψουμε. Εμείς κανένας δεν θέλει το πόλεμο από την Ελλάδα. Αυτοί δηλαδή πρέπει να έχουν 10, εμείς αν έχουμε 5 για το στόχο το δικό μας. Και θύσατε κάτι πιο σημαντικό προηγουμένως, ότι όλες αυτές τις ιστορίες που λένε για τις υποκλοπές, για τις ένοπλες δυνάμεις, ότι παρακολουθείται η αρχηγή, δεν είναι καλό να σε έρθει καλό. Αυτή την περίοδο λοιπόν που υπάρχουν. Καταρχήν, όλα τα δημοσιεύματα, μας έλεγε η Μαρία, όλα τα δημοσιεύματα στην Τουρκία την επόμενη μέρα ήταν δεν πιστεύεται το στρατό του και παρακολουθεί τον αρχηγό Γεθά. Καλά, ρε παιδί, και εμείς όλα... τα δημοσιεύματα του. Όχι, αυτή είναι άσχημα να ακούγεται το στράτευμα. Όχι, είναι ένα θέμα το στράτευμα γενικότερα. Και αν γίνεται και αν λέγεται. Και αν δεν γίνεται και λέγεται, έτσι. Και τα δύο είναι θέματα. Πάντως ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα. Τώρα, αυτή τη συγκυρία. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε. Διότι τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, εγώ δεν θα πω. Και την προηγούμενη των ημείων το ξέραμε. Την προηγούμενη των ημείων, Αλέξα, το ξέραμε. Μετά την επόμενη των ημείων είπαμε. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά πόλεμο σίγουρα δεν θέλει. Παντελή. Επίσης, ξεχνάμε τι έγινε στην Κύπρο που είχε στείλει ο Γεώργιος Παπανδρέου μία μεραρχία, ο γέρος της Δημοκρατίας, ανοήτως την απέσυρε μετά η Χούντα και είδαμε μετά τι ακολούθησε. Γεια σου, συνοηθήκαμε. Παντελή, τι γίνεται εκεί, ο απόλυκος εντάξει. Να ξεκινήσω με ένα θέμα που αφορά και την Τουρκία. Η Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, κυρία Φέιζερ,
προτίθεται να φέρει ένα νόμο με τον οποίο δεν θα μπορεί η Τουρκία, μάλλον δεν θα διορίζονται από το τουρκικό Υπουργείο και από την Άγκυρα οι ημάμιδες στα τουρκικά τζαμιά της Γερμανίας. Γιατί εδώ και χρόνια και η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος αναφέρει ότι οι διορισμένοι από το τουρκικό Υπουργείο ημάμιδες στην Τουρκία πολλές φορές είναι πράκτορες της ΜΙΤ, δίνουν πληροφορίες για τους συμπατριώτες τους στη Γερμανία, ποιοι είναι ερτογκανικοί, ποιοι δεν είναι, ποιοι συμπαθούν τον ημάμι στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Ό,τι κάναμε, Παντελή, και εμείς εδώ. Ό,τι κάναμε και εμείς εδώ. Όπως ανέφερε... Είναι αλλαγή νομοθεσίας, είναι πολύ περισσότερο. Είναι κάτι εκατομμύρια. Προφανώς. Η νομοθεσία, λέω. Όπως ανέφερε και το Φιλελεύθερο Κόμμα πριν από λίγες ημέρες, οι ημάμιδες αυτοί συμμετέχουν ενεργά και σε μεγάλη προπαγάνδα προεκλογική υπέρ του Προέδρου Ερντογκάν. Δηλαδή είναι στενά συνδεδεμένοι με το ΑΚΠ, με το κόμμα του Ερντογκάν. Και τι φοβόνται? Φοβόνται ότι, το είπανε και τα κόμματα, ότι αυτοί οι άνθρωποι συμβάλλουν στο να μην υπάρχει κοινωνική ειρήνη στη Γερμανία, δηλαδή οι Τούρκοι που είναι εδώ να μην ενσωματώνονται ποτέ, να παραμένουν εκτός της κοινωνίας, να παραμένουν στα δικά τους μέρη με τα δικά τους πράγματα και να επηρεάζονται βαθιά από το κόμμα του Ερντογκάν. Να σου πω, Παντελή, είναι κρατική υπάλληλη στη Γερμανία οι συγκεκριμένοι ημάμιδες? Για την Ελλάδα είναι κρατική υπάλληλη. Είναι διορισμένοι, οι περισσότεροι είναι διορισμένοι από το τουρκικό κράτος. Έτσι, έρχονται από την Τουρκία. Πάντως η αλλαγή νομοθεσίας για την οποία μιλάει για την Ελλάδα ο Ερντογκάν, ορίστε πώς γίνεται και στη Γερμανία τώρα, έτσι. Αυτό που άλλαξε νομοθεσία. Να θυμίσω ότι αυτό φαίνεται και στο γεγονός πως τις εκλογές στη Γερμανία ο Ερντογκάν παίρνει πάνω από το 60% των ψήφων. Δηλαδή οι Τούρκοι της Γερμανίας είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους ερντογκανικοί. Όχι μόνο γιατί προέρχονται οι περισσότεροι από την Ανατόλια, μάλλον όλοι, αλλά και επειδή επηρεάζονται μέσα από τα τζαμιά τους από το κόμμα του το ΑΚΠ.